Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, νομίζω η ιδανική κίνηση για τον Ολυμπιακό. Ήταν ευκαιρία. Βρήκε την Βαρσελόνα με κάποιες απουσίες, κάπως ανέτοιμη. Είναι το πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ίσως όχι απέναντι, ας πούμε, σε μια Ρεάλ, σε μια ΦΕΣ που έχουν ένα μεγάλο κομμάτι κορμό από πέρσι, αλλά απέναντι στην Βαρσελόνα που είναι αρκετά αλλαγμένη, που είχε 4 στα 5 μεταγραφικά της αποκτήματος στο Ευρωμπάσκετ, που είχε εκτός τον Μίροτιτς, που είχε εκτός τον Γκούριτς. Ήταν ένα πλεονέκτημα που μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, το εκμεταλλεύτηκε χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος ο Ολυμπιακός. Έδειξε από την αρχή ότι έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι τη διαφορά την έκανε ξεκάθαρα η αμυνά του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έβαλε και κομμάτια σημαντικά στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Η άμυνα του έδωσε την αφετηρία, αλλά νομίζω ότι βρήκε και πόντους και σκόρους από διαφορετικές πηγές για να φτάσει σε αυτή την νίκη. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, που ο Φάλι είχε μόλις 12 λεπτά συμμετοχής και δεν ήταν καλό στο διάστημα που αγωνίστηκε. Ούτε σου δεν έκανε. Ναι, ούτε σου δεν έκανε, είχε δύο λάθη. Γενικά και στην άμυνα δεν ήταν πολύ καλό. Ήταν ίσως το χειρότερο διάστημα του Ολυμπιακού αυτό που αγωνιζόταν ο Γάλλος. Και μιλάμε για ένα παίκτη που ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει. Τον είδαμε και πρόσφατα πόσο καθοριστικό ήταν και MVP μάλιστα στο Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ενώ πέρυσι, ας πούμε, πίσω από το Φάλι υπήρχε μια σχετική απελπισία γιατί ο Χαζάρ Μάρτιν πριν από 3-4 παιχνίδια δεν έκανε σε την παρουσία του. Φέτος είδαμε ότι και οι δύο οι άλλοι ψηλοί που μπήκαν να καλύψουν τα λεπτά που αποσίαζε ο Γάλλος από το παρκή ήταν εξαιρετικοί. Και ο Νταρικ Μπλακ στο πρώτο ημίχρονο και ακόμα περισσότερο ο Μπολομπόι και στο πρώτο πέρασμα από το παρκή, αλλά ακόμα περισσότερο στο δεύτερο που ήταν καταπληκτικό σε άμυνα και σε επίθεση. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός βρίσκει στο πρόσωπο του Λαρετζάκη έναν παίκτη ο οποίος έχει ανανεωμένη αυτοπεποίθηση, καμία σχέση με την περσινή, ειδικά στην κατάληξη της σεζόν παρουσία του Λαρετζάκης. Το γεγονός ότι παίρνει αυτά τα σουτ με τρομερή αυτοπεποίθηση και έβαλε 4 τρίποντα που ήταν καθοριστικά για να κρατηθεί ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ απέναντι στην Μπαρσελόνα λέει πάρα πολλά και το χρειάζεται αυτό ο Ολυμπιακός από το διάρρη του γιατί ο Κέιναν ακόμα είναι σε στάδιο προσαρμογής, πάντως βρίσκει τα πατήματά του και σήμερα έδωσε αρκετά πράγματα στο σκοράρισμα και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι που τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός και ειδικά σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Βεζέγκοφ δεν έδωσε όσα έδωσε στο πρώτο στο σκοράρισμα. Πολύ σημαντική φυσικά και η παρουσία του Πίτερς που δίνει μια νέα διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δίνει το μακρινό σουτ. Και επίσης πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Walkup μπορεί να παίξει 5 λεπτά, μπορεί να έχει 1 στα 7 σουτ, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν ίσως και πολύτιμότερος για τον Ολυμπιακό. Έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, τρομερή δουλειά στην άμυνα, μάρκαρε ψηλούς, κοντούς, έκλεβε μπάλες, 4 κλεψίματα έγραψε, είχε 5 assist, είχε 4 rebound. Γενικά ήταν εξαιρετική η παρουσία του. Τέλος θα πρέπει να σταθούμε και σε μια λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Ο Ολυμπιακός είχε 25 στις 25 βολές, δεν ξέρω αν ήθελε να κάνει τέτοια επίδοση, αλλά αν το φέρουμε και σαν τη διαστολή με το τι έγινε χθες με τον Παναθηναϊκό που το πλήρωσε πολύ ακριβά τη δική του αστοχία, για να κερδίσει τέτοια παιχνίδια μετράνε πάρα πολλοί λεπτομέρειες και ο Ολυμπιακός με τέτοιο ποσοστό ευστοχίας έβαλε πολύ γερές βάσεις για να κερδίσει. Δεν λέω ότι κέρδισε από τις βολές, έτσι προφανώς επειδή είχε 100%, αλλά σίγουρα ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας για να φτάσει στην νίκη. Πολύ σημαντική νίκη, δεν λέω ότι του εξασφαλίζει κάτι, αλλά όταν ξεκινάς απέναντι σε μια ομάδα διεκδικήτρια τίτλου Final Four, κερδίζοντάς της μέσα στο σπίτι της, μπορείς να αισιοδοξείς για τη συνέχεια και όχι μόνο βάσει εικόνας και βάσει της πεποίθησης που σου δίνει η ομάδα του Ολυμπιακού, μια σιγουριά ότι είναι μια συνέχεια από την περσινή ομάδα, αλλά ακόμα και απλά έτσι να τα πάρεις τα πράγματα μπακαλίστικα που λένε σε υπολογισμούς, μπορεί αυτή η νίκη να μετρήσει πολύ στην τελική κατάταξη. Γιατί κατά ψέματα ο Ολυμπιακός, η Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Εφές, Αρμάνι ίσως είναι, Μονακό ενδεχομένως είναι 5-6 ομάδες, 7 το πολύ θα πω εγώ που θα σφαχτούν για την πρώτη τετράδα τουλάχιστον στην κανονική περίοδο και εκεί οι διαφορές μπορεί να παίξουν ρόλο στην τελική κατάταξη, στις ισοβαθμίες και όλα αυτά που είναι ακόμα λίγο πρόημα να τα συζητάμε από την πρώτη αγωνιστική, αλλά μπορεί να φτάσουμε στο τέλος και να έχουν όλα αυτά τον δικό τους ρόλο. Πολύ σημαντική λοιπόν για τον Ολυμπιακό, έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα για τη συνέχεια γιατί μετά από το πρόσεχες παιχνίδι με τη Ζαλγκύρης αν δεν κάνω λάθος έχει 2 εκτός με Ρεάλ και Μπασκόνια, αλλά όταν ξεκινάει έτσι μπορεί να δικαιούται να έχει πολύ μεγάλες βλέψεις στη διοργάνωση και πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει και τη φετινή κούρσα με αρκετά βήματα απέναντι σε αρκετές ομάδες οι οποίες ακόμα ψάχνονται και πρέπει αυτό να το κεφαλαιοποιήσει τουλάχιστον στην εκκίνηση της σεζόν αλλά και ο ίδιος στην πορεία θα γίνεται καλύτερος γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτός έχει 2-3-4 νέα πρόσωπα και θέλουν και αυτά το χρόνο προσαρμογή τους. Απλά έχει μεγαλύτερη βάση από αρκετές ομάδες για να στηριχθεί σε αυτό το ξεκίνημα της περίοδου. Αυτά. Έτσι. Και ο Γεσκεβίτσος, αυτό λέω για ένα σχόλιο για την Μπαρτσελόνα. Βλέπω ότι έχει σχέση με το πήγε με 6-7 παίχτες ουσιαστικά το παιχνίδι. Πολύ κλειστό ρωτήσουν.
Ναι, γενικά ο Γιασκεβίτσιος πάλι δείχνει τα περσινά ζητήματα. Πολύ χαλινάρη στην ομάδα του, δεν την αφήνει πολύ ελεύθερη. Νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα στο διάστημα που έτρεξε, που μπόρεσε να τρέξει, ήταν καλύτερη στο γήπεδο. Όταν την εγκλώβησε σε ένα 5-5 με τον Ολυμπιακό που είναι τόσο καλό στην άμυνα, ήταν πολύ δύσκολο να βρει λύσεις. Εντάξει, προφανώς έχει το Σατεράνς και ανέτοιμο. Το Βέσελη, εντάξει, δεν είναι ο Βέσελη που γνωρίζαμε. Λείπει ο Μίροτιτς. Ο Χίγκινς είναι μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι που παίζει φέτος και αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ εδώ και ένα χρόνο από τραυματισμούς. Αλλά και κάτι δεν μου κολλάει πάλι στην Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι κάτι της λείπει για να ξεχωρίσει. Τώρα να παίζεις μέσα στην έδρα και να βάζεις 70 πόντους με τα 1000 ζόρια και κυρίως χάρη στο ατομικό ταλέντο κάποιων παιχτών, κάτι μου φαίνεται να μην κυλάει. Τουλάχιστον στην αρχή της κυλάει, τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Σας ακούμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι έδειξε από την αρχή ότι θα ήταν ένα δύσκολο βράδυ για τους τύπους από τη Βαρκελόνη, τους έβαλε από την αρχή τα δύσκολα και στο τέλος το πήρε με ένα σοου Λαρετζάκη. Δηλαδή πραγματικά αυτά που έκανε σήμερα ο Λαρετζάκης, βέβαια δείχνει ότι τα κάνει τελευταία, αλλά όλο και περισσότερο, και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Τον άκουσα που έλεγε τώρα ότι είναι δουλειά, είναι, οφείλεται στον Μπαρτζόκα, οφείλεται στη δουλειά που κάνει και ο ίδιος προσωπικά, αλλά και γενικότερα σε αυτά που γίνονται στην ομάδα. Και μην τρελαινόμαστε, λέει, όμως σήμερα μπήκανε, κάποια μέρα μπορεί και να μην μπουν. Και αυτή είναι και η ουσία του παιχνιδιού, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σήμερα μπήκανε κάποια σουτ, αν και στην αρχή δεν μπαίνανε τα σουτ, αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού μετά μπήκανε και κάποια σουτ. Ένας διαφορετικός Ολυμπιακός από πέρσι, γιατί έχει όπλα πολύ περισσότερα από ό,τι είχε πέρσι. Δηλαδή έχει έναν Μπολομπόη, ο οποίος δεν ξέρω ποιος είναι πρώτος, αν είναι ο Φάλι ή ο Μπολομπόη, γιατί σήμερα έπαιξε πολύ περισσότερα από το. Αλλά ακόμα και ο Μπλακ που μπήκε έδειξε ότι δεν θα είναι αμεληταία ποσότητα στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Γενικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε πολλά από πολλούς, δεν στηρίχθηκε δηλαδή μόνο σε έναν παίκτη, στηρίχθηκε σε πάρα πολλούς. Έπαιξε ένα όμορφο μπάσκετ σε ορισμένα διαστήματα, με πολύ καλή κυκλοφορία, με όχι αργές κινήσεις, αλλά με πολύ όμορφο μπάσκετ. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει ο φίλος του Ολυμπιακού από τη σημερινή ομάδα. Κρατάει την υγεία που βγάζει αυτή η ομάδα, κρατάει ότι ευχαριστιέσαι να τη βλέπεις, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Κάθεσαι δηλαδή για να την δεις, και φαντάζομαι ότι και εδώ όταν θα ανοίξει το ΣΕΦ, διότι θυμίζω ότι στην πρώτη αγωνιστική με τις Αλγύριες το ΣΕΦ θα είναι κλειστό. Ναι. Από το μάτς το περσινό με την Μονακό, που συνήθως γίνονται κάποιες αγαμάρες και έτσι δεν έχει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί στο κοινό του με τις Αλγύριες, θα παρουσιαστεί στο επόμενο. Αλλά νομίζω ότι και από την τηλεόραση ωραίο είναι, φαίνεται όμορφο. Δεν χάνεις και τα replay. Αν και τώρα με τα πολλά που υπάρχουν replay μέσα στο γήπεδο, κάποιες φάσεις τις απολαμβάνεις 2 και 3 φορές. Πρέπει να κρατήσει αυτό το πνεύμα, κατά τη γνώμη μου, ο Ολυμπιακός. Πρέπει να κρατήσει αυτή την διάθεση που δείχνει μέσα στο παιχνίδι. Τους βλέπεις ότι το χαίρονται, τους βλέπεις ότι πασχίζουν, ότι πολεμάνε κάθε κατοχή, κάθε μπάλα μέσα στο τερέν. Και αυτό είναι το όμορφο που βγάζει φέτος ο Ολυμπιακός. Και τονίζω, έχει πολύ περισσότερες λύσεις από πέρσι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μάλιστα, Μπάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, ήταν μια κοφαντική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, στην φέτη μια Ευρωλίγκα, έτσι δηλαδή. Ξεκινάει πολύ με ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, με την Μπαρσελόνα, στη Βαρκελόνη, στο Παλάου, ένα κατάμεστο Παλάου. Μια Μπαρσελόνα η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει τα προβλήματά της και δεν είναι μόνο αγωνιστικά, έχει και εξωαγωνιστικά προβλήματα. Αλλά ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν είναι να κρατήσεις μόνο τη νίκη. Καλά, εννοείται κρατάς τη νίκη γιατί είναι τεράστια και με 10 πόντους διαφορά, 80-70. Ο Ολυμπιακός μας έδειξε δύο πράγματα σήμερα. Ότι είναι έτοιμος, δεν είναι ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας που λένε η άμυνα του, γιατί έχει παραμείνει στα πολύ υψηλά standards τα οποία έχει από πέρσι, σε πνίγει, σε στραγγαλίζει, σε εισαγωγικά πολλά βέβαια αυτό, μέσα από την άμυνα του, επιβεβαιώνεται από τους 70 πόντους της Μπαρσελόνα. Και
Απλά σου δίνει τρομερή ελπίδα η εμφάνιση του Ολυμπιακού, γιατί η επίθεσή του ακόμα βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας. Θα μου πεις, είσαι τρελός, 80 πόντους σε βάλει και μάλιστα σε εκτός έδρας. Άμα προσέξουμε καλά το παιχνίδι, έχει παίξει πολύ σωστά ο Ολυμπιακός. Σε πάρα πολλά plays έχει βγάλει πολλά ελεύθερα και τα έχει χάσει στην αρχή. Για να χρειαστεί στο τέλος μετά ένα κρεσέντο του Λαρετζάκη, ο οποίος έχει αυτό το λεγόμενο άνιωθο που λένε. Δεν καταλαβαίνει ούτε από έδρες, ούτε από συμπεριφορές, ούτε από τίποτα. Σηκώνεται και το βάζει, δεν είναι. Ή μπορεί ξεκίνησε με 0-2. Θα τα πάρει και τα επόμενα σου, είναι αυτό που λένε ο άνιωθος, θέση να δεν το παίχτη. Στην επίθεση φάνηκε ότι δεν είναι ακόμα, δηλαδή δεν είναι σε full season, δεν έχει δώσει 10-12 παιχνίδια για να πεις ότι 15, ότι έχουν βρει ρυθμό οι παίκτες του και έχει χάσει πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Έχει κάνει και κάποια λάθη συγκέντρωσης, αλλά νομίζω ότι η άμυνά του τον κράτησε από το πρώτο δεκάλεπτο, θα έλεγα, που μπορεί να το κλείσει πίσω στο σκορ, αλλά και πάλι δεν άφησε την Μπαρσελόνα να τρέξει. Δεν άφησε την Μπαρσελόνα να βρει πάρα πολλούς χώρους. Και το άλλο πολύ ενθαρρυντικό του Ολυμπιακού που δείχνει και επιβεβαιώνει το πολύ ψηλό επίπεδο ομάδας στο οποίο είναι ότι μπορεί να πήρε προβάδισμα, μπορεί να το κάνει η κάθε ομάδα όπου να είναι. Το χάσε κάποια στιγμή το προβάδισμα το μεγάλο, τη διαφορά του, γύρισε η Μπαρσελόνα και εκεί έδειξε την ποιότητά του, έδειξε την πάστα της καλής ομάδας που έχει και δεν ήπια θάλασσα που λένε, να πεις ότι θα αρχίσει μετά μια κάτι φορά στη Βαρκελόνη και θα αρχίσει όλα προβίτολα ή ο Αμπρίνες ή ο Βέσελ ή ο Σάνλι να κάνουν πάρτι και να κάνει ένα επιμέρους σκορ Μπαρσελόνα 15-2 και να ξεφύγει σε διψήφιο. Όχι, σωστά τα time out, σωστός ο έλεγχος ο ρυθμός του παιχνιδιού, απόλυτα έλεγχε τον ρυθμό Ολυμπιακός, οπότε ήθελε έτρεχε, οπότε ήθελε πήγαινε σε 5-5 και πολύ δίκαια και πολύ εκοφαντικά, θα το ξαναπώ, μπήκε σε αυτήν την νέα Ευρωλίγκα με αυτό το 80-70 απέναντι στην Πάρτσα.